Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήταν ευχής έργο αυτή η συζήτηση, η οποία θα απασχολεί για πολύ και τη Βουλή και τη διακυβέρνηση της χώρας και την ελληνική κοινωνία, να ξεκινούσε με μία στοιχειώδη συνεννόηση για το μεγάλο θέμα. Συζητούμε εδώ για ένα σκάνδαλο διαφθοράς ή συζητούμε για μία σκευωρία? Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι διάχυτη. Είναι μια απάντηση διαβοής από όλο τον ελληνικό λαό, ο οποίος γνωρίζει τι γινόταν με κάποια φάρμακα και το γνωρίζει ο καθένας φτωχός πολίτης, ο καθένας μεσοαστός πολίτης, το πολύ κάποιος ο οποίος είχε τόση οικονομική άνεση που να μην κοιτάει τι πληρώνει, αυτός να μην είχε αντιληφθεί το μέγεθος ενός σκανδάλου διαφθοράς. Και να πω και το εξής. Σε αυτά που πρέπει να οργανώσουμε ως ύλη της συζήτησης αυτής, ίσως τα θέματα να είναι και δύο. Το ένα είναι αν η διαφθορά όντως υπήρξε πράγμα το οποίο προφανώς είναι ένα ζητούμενο από αυτή τη συζήτηση. Και δεύτερον, και αν υπάρχουν κάποια πρόσωπα, κάποιοι πολιτικοί, αυτό συζητάμε εδώ, οι οποίοι να έχουν ποινικές ευθύνες για χρηματισμό, δωροληψία, απιστία ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής μόνο για αυτά τα δύο θέματα, ότι κατά την άποψή μου, τη χρονική, στη σειρά του λόγου αν θέλετε, αλλά και τη λογική προτεραιότητα, την έχει το αντικειμενικό θέμα της διαφθοράς στο πεδίο του φαρμάκου. Γιατί? Διότι εάν η διαφθορά υπήρξε, είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι και κάποιοι ωφελήθηκαν. Εάν η διαφθορά δεν υπήρξε, θα ήταν μια συγκυρία που κάτι μπορεί να συνέβαινε ή να μην συνέβαινε. Λοιπόν, υπάρχει διαφθορά ή όχι, η ελληνική απάντηση είναι δεδομένη. Γνωρίζουμε την εκτείναξη των τιμών από το 2000 έως το 2010 και τις δημόσιες δαπάνες. Το ότι έφτανε το ποσοστό στο 2% και ήταν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γνωρίζουμε ότι στη συνέχεια η δημόσια δαπάνη μετά το 2011 άρχισε να μειώνεται λόγω της Τρόικας, η οποία μας επέβαλε κάποιες δεσμεύσεις, αλλά η συνολική δαπάνη δεν μειώθηκε, διότι το βάρος το οικονομικό πέρασε στον πολίτη. Και βέβαια γνωρίζουμε από όλη αυτή την έρευνα, η οποία έχει διεξαχθεί και από την κοινωνική εμπειρία, όχι μόνο την εξέλιξη των συνολικών μεγεθών, αλλά και τα τεχνάσματα, τις υπερτιμολογήσεις, τον προσδιορισμό τιμών χωρίς διαπραγμάτευση, τις προνομιακές κατά χρόνο αποζημιώσεις εταιριών και όλα τα άλλα. Αυτό που θέλω να πω πάντως εδώ είναι ότι η βαρύτητα αυτού του θέματος, η τεράστια βαρύτητα, δεν είναι μόνο εθνική, κατά τη γνώμη μου, είναι και παγκόσμια. Και συνδέεται με μία στροφή του καπιταλισμού, την οποία νομίζω ότι μπορώ να σας περιγράψω πιθανώς και σε διάστημα μικρότερο του ενός λεπτού. Μέχρι το 2000, ο καπιταλισμός τον οποίο γνωρίζουμε ενδιαφέρεται για τη διεύρυνση των αγορών. Η εξωθένωση των καταναλωτών σημαίνει λιγότερα έσοδα για την αγορά. Περίπου τότε φαίνεται ότι έχουν αντιληφθεί πολλές πολυεθνικές, ισχυρές πολυεθνικές εταιρείες, και νομίζω αυτό συμβαίνει και με εταιρείες, όχι όλες, αλλά και με εταιρείες των φαρμάκων, ότι μπορούν να έχουν περισσότερα έσοδα απευθυνόμενοι με ακριβά προϊόντα σε λιγότερους πλούσιους, δηλαδή ανθρώπους που έχουν την άνεση να πληρώνουν, παρά με το να διευρύνουν τις αγορές τους και να πηγαίνουν στην Αφρική και στην Νότια Αμερική χωρίς την αγοραστική δύναμη. Δεν χρειάζονται πολλά φάρμακα για τον κίτρινο πυρετό να τα μοιράζουμε στα εκατομμύρια των ανθρώπων που είναι άρρωστοι, γιατί δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Προχωρούμε με ακριβά φάρμακα που δίνουμε σε λίγους, με υπερτιμολογήσεις και επίσης πολλές φορές με παρασκευή φαρμάκων τα οποία δεν είναι απαραίτητα. Αυτή η στροφή πραγματικά είναι ιστορική στον καπιταλισμό. Διότι έκτοτε βλέπουμε αυτές τις πολιτικές φουσκώματος των τιμών και επιπλέον αρχίζει να μην πειράζει ο κοινωνικός αποκλεισμός, αρχίζει να μην πειράζει ο εξοβελισμός από την αγορά ακόμη και χωρών, γενικώς δεν απασχολεί η διεύρυνση. Τώρα, μετά από αυτά τα οποία αφορούν την ουσία, πρέπει να πούμε και δύο λόγια για τα διαδικαστικά, δηλαδή για την δυνατότητα και την υποχρέωση της Βουλής να εξετάσει το θέμα αυτό. Κατά το Σύνταγμα, το άρθρο 86, παράγραφος 1, μόνο η Βουλή, για πράξεις που έχουν κάνει πολιτική κατά την άσκηση του καθηκόντου τους, έχει αρμοδιότητα να ασκεί
δίωξη. Αν λοιπόν η δικαιοσύνη διαπιστώσει κάτι, αμελητή στέλνει την δικογραφία στη Βουλή. Τι πρέπει να κάνει η Βουλή? Σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 2, θα πρέπει η ίδια να αποφασίσει για δίωξη, ανάκριση, αν υπάρξει μία αυτό που αναφέρεται είναι προδήλωσα βάσιμο, να εξαλείψει την ποινική ευθύνη. Πώς θα το κάνει? Εάν κατατεθεί μία πρόταση από 30 τουλάχιστον βουλευτές, τότε η Ολομέλεια, εάν δεν κρίνει ότι κάτι είναι προδήλωσα βάσιμο και δεν χρειάζεται καν να εξεταστεί, συνιστά μια κοινοβουλευτική επιτροπή για προκαταρκτική εξέταση. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται ούτως ή άλλως μια προκαταρκτική εξέταση, γιατί η αρμοδιότητα της Βουλής να ασχοληθεί με το θέμα προκύπτει, αυτό λέει το Σύνταγμα, μόνο αν οι πράξεις των πολιτικών τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Και αυτό η Βουλή με την προκαταρκτική επιτροπή πρέπει να το εξετάσει για να δει αν έχει αρμοδιότητα. Όντως, εάν κάποιες πράξεις έχουν εκτελεστεί κατά την άσκηση των καθηκόντων των πολιτικών σε προγενέστερο χρονικό διάστημα από αυτό το οποίο ορίζει η αποσβεστική προθεσμία του Συντάγματος, τότε έχουν εξαλειφθεί. Είναι σαφές λοιπόν το Σύνταγμα. Είναι σωστή η συνταγματική ρύθμιση? Είναι ορθή? Κατά τη γνώμη μας, όχι, και ο Πρωθυπουργός το έχει πει. Πολλοί έχουν αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της συνταγματικής ρύθμισης και βεβαίως συνηγορούμε για την αναθεώρησή της και μάλιστα ως θέμα προτεραιότητας. Είναι εφαρμοστέο το Σύνταγμα? Προφανώς και ναι. Το ξέρει και ο τελευταίος πολίτης, το ξέρουμε και εμείς, έχουμε ορκιστεί να το εφαρμόσουμε. Τι λοιπόν μπορεί να προκύψει από την προανακριτική επιτροπή? Η εξάλειψη, αν οι πράξεις είναι παλιές, υποκύπτουν στην αποσβεστική προθεσμία, ή ότι οι πράξεις δεν έχουν τελεστεί κατά την άσκηση των καθηκόντων, οπότε πρέπει να σταλούν πίσω στη δικαιοσύνη, ώστε οι πολιτικοί να δικαστούν από τη δικαιοσύνη όπως ο καθένας, ο κοινός πολίτης. Είναι ευπρόσδεκτο αυτό το δίλημα ενώπιον του οποίου έχω μεταφεί? Όχι, θα έλεγα. Δεν είναι ευπρόσδεκτο, διότι θα θέλαμε εμείς εδώ να ασχοληθούμε. Αλλά αυτό είναι το δίλημά μας κατά το Σύνταγμα. Τώρα, τι λένε, διακούγεται, έχουμε μία βροχή από διαδικαστικές και τεχνικές ενστάσεις. Θυμίζουν την παροιμία όταν η νύφη δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Δεν ασχολούμαστε με την ουσία της υπόθεσης και είναι διαρκώς αντιμέτωπη η Βουλή με διάφορα τεχνικά διλήμματα. Είχαμε ακούσει βέβαια και πέρα από προσανατολισμού σε σχέση με την δημιουργία αυτού του θέματος και τέθηκαν και διάφορα άλλα ζητήματα. Πώς το ήξερε αυτό ο τάδε πολιτικός? Φυσικά μιλάμε για ζητήματα τα οποία ήταν γνωστά σε όλους και γνωστά ακόμη και μέσω των στατιστικών και της ΕΛΣΤΑΤ και των ευρωπαϊκών στατιστικών. Και θα έλεγα ότι αυτές τις ενστάσεις, τις διαδικαστικές κατά της διαδικασίας, τις βάρνε βέβαια, τις βάρνε και κάποιες μηνύσεις και θα αναφερθώ ιδιαίτερα στη μήνυση του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά για τον εξής λόγο. Μηνύει μάρτυρες, τους προστευόμενους μάρτυρες. Φυσικό θα πω, ένας κατηγορούμενος, ένας εμπλεκόμενος, ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει σε βάρος του σοβαρές κατηγορίες από μάρτυρες, αντιδρά. Φυσικό λοιπόν. Πρωθυπουργός μηνύει πρωθυπουργό. Φυσικό, όχι, σπάνιο. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το φαινόμενο το γνωρίζουμε ως γραφικό. Πολλοί, σε πολλά αστυνομικά τμήματα και σε πολλές εισαγγελίες, αντιμετωπίζουν διάφορες μηνύσεις, κάπως έτσι βαρύγδοπες, με μηνύσεις κατά πρωθυπουργών κλπ. Όμως αυτό το οποίο δεν είναι ούτε γραφικό, ούτε βεβαίως συνηθισμένο, είναι μήνυση κατά εισαγγελέως. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ανατριχιαστικό. Και βεβαίως εδώ μπορεί να δει κανείς μια αυριανή μεθόδευση εξαίρεσης, αλλά το θέμα είναι ότι αυτού του είδους οι αντιδράσεις πλήττουν το κράτος δικαίου και την ασφάλεια σε βάθος χρόνου, γιατί δίνουν και ένα μήνυμα. Προσέξτε, κύριε εισαγγελής, δεν θα λέτε ό,τι θέλετε, δεν θα παίζετε με εμάς. Όταν θα τα βάζετε με εμάς, θα αντιμετωπίσετε τη μήνυσή μας. Βέβαια, θυμόμαστε συζητήσεις πολλές σε αυτή τη Βουλή με θέματα που αφορούσαν τις παρεμβάσεις κατά της δικαιοσύνης, της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Εδώ δεν έχουμε απλώς παρέμβαση. Εδώ έχουμε τρομοκράτηση της δικαιοσύνης να μην τολμά να ασκεί τα καθήκοντά της όπως προβλέπεται. Άλλωστε, τι προβλεπόταν εδώ? Ότι όταν μνημονεύεται ένα όνομα πολιτικού, αυτό οδηγείται στη Βουλή αμελητή και αυτό έγινε.
Και βέβαια έχουμε ακούσει και διάφορες άλλες ενστάσεις, αιτήματα μέχρι σήμερα του τύπου να έρθουν εδώ να καταθέσουν οι μάρτυρες οι οποίοι ονομάζονται υποτιμητικά κουκουλοφόροι, αν και την ύπαρξη του θεσμού των προστατευόμενων μαρτύρων γνωρίζουμε όλοι πόσο για λόγους ασφάλειας τον χρειαζόμαστε, να έρθουν εδώ να καταθέσουν για να υποστούν ένα μπούλινγκ όπως σωστά υπόθηκε ή για να καταλάβουμε ποιοι είναι από το ανάστημά τους. Ο άλλος μπορεί να είναι 2-5, ο άλλος μπορεί να είναι κοντός-χοντρός. Θα τον δούμε το σουλούπι και θα καταλάβουμε και ποιος είναι κιόλας, ώστε και εδώ προσβάλλονται οι θεσμοί σε βάθος χρόνου, να μην τολμήσουν στο μέλλον να εμφανιστούν προστατευόμενοι μάρτυρες σε σοβαρές υποθέσεις. Ολοκληρώστε. Θα ολοκληρώσω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Και έτσι να έχουμε και πάλι σε βάθος χρόνου πρόβλημα ασφάλειας και πρόβλημα κράτος δικαίου. Τι κάνει η Βουλή σήμερα απέναντι σε όλες αυτές τις αντιρρήσεις και τις φωνές? Κάνει ό,τι λέει το Σύνταγμα. Φέρνει το θέμα στην Ολομέλεια και προτείνει τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για να εξεταστεί αν συντρέχει αρμοδιότητα δική της, οπότε έχουμε εξάλληψη. Ή αν δεν συντρέχει, οπότε οι υποθέσεις θα δικαστούν από το κοινό δικαστήριο. Γιατί να εξεταστεί αυτό από μια προανακριτική επιτροπή? Γιατί το αν υπάρχει ξέπλυμα, αν υπάρχει δωροδοκία, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχουν και μια πραγματική διάσταση, είναι και πραγματικά ζητήματα. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη υπόθεση, τι έγινε, πρέπει να δούμε. Και αυτό στοιχειοδός κάπως πρέπει να το γνωρίσει η Βουλή, προκειμένου να αποφανθεί για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου ή για την άφεση των δικογραφιών στη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτές επιθυμούμε η διακυβέρνηση του τόπου να μην ρυθμίζεται από τα δικαστήρια, αλλά από το λαό με εκλογές. Θέλουμε τίμιες κυβερνήσεις που να παράγουν πολιτική και δικαιοσύνη που να τιμωρεί τη διαφθορά. Επομένως, ο στόχος μας είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς με το Σύνταγμα στο χέρι ως εργαλείο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ και μια επιμέλεια.